στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρίτα Σερών. ...1335 επιτυχώντες τα τελευταία 8 χρόνια. 152 επιτυχώντες τη φετινή χρονιά. Φροντιστήρια κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Λοιπόν, και για πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, να ακούσουμε και επιστημονικές απόψεις και να δούμε και πώς αντιδρά η ίδια η κοινωνία σε αυτό το θέμα που σήμερα συζητάτε στο Κοινοβούλιο και που αύριο βέβαια καλούνται να ψηφίσουν οι βουλευτές μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον νεογνωλόγο και παιδίατρο, τον κύριο Χαράλαμπο Βελιώτη. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Μωρέτη. Δόξα τω Θεώ, καλά. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχει ξεκινήσει και αρκετό καιρό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τους διεμφυλικούς, για την αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητα, και πάμε τώρα να ψηφίσουμε και να αλλάξουμε κάτι. Αντιδράει η Εκκλησία, αντιδράει ίσως κομμάτι της κοινωνίας, αντιδρούν κάποια κόμματα και κάποιοι συμφωνούν. Θέλω την καθαρά επιστημονική γνώμη, τη δική σας. Πρόκειται για μια διαταραχή, πρόκειται για κάτι το οποίο το άτομο αποφασίζει σύμφωνα με την ψυχολογία, με αυτό που νιώθει? Καταλαβαίνω, κύριε Μωρέτη, ναι. Ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολλές πλευρές της κοινωνίας μας. Τώρα, από τη δική μας την πλευρά, και όπως είπατε, όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά, ναι, απομακρυσμένοι από τις θρησκευτικές μας ή όχι πεπιθήσεις, γιατί αυτό είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι, όντως υπάρχει οντολογία της διαταραχής της ταυτότητας του φύλου, που συγκεκριμένα λέγεται δυσφορία στο φύλο. Βέβαια, είναι συχνό αυτό το πράγμα? Όχι, είναι πολύ σπάνιο και εμφανίζεται λίγο στην παιδική ηλικία. Το παιδί περίπου μέχρι την ηλικία των 3 ετών έχει κάνει την ταύτιση με το φύλο. Από 1,5 χρονών μπορεί να καταλάβει το φύλο του και από 3 χρονών καταλαβαίνει και το φύλο του άλλου. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ σπάνια κατηγορία παιδιών που στα αγόρια είναι περίπου στο 1% και στα κορίτσια είναι στο 0,5%, που αυτό το πράγμα δεν γίνεται και τους αρέσει, αισθάνονται άσχημα με το φίλο τους και θέλουν να μιμηθούν τη συμπεριφορά του άλλου του φίλου. Ναι. Εδώ, για να μπορέσεις να αποφασίσεις το τι θα κάνεις, έτσι μια πολύ μεγάλη ομάδα γιατρών που σίγουρα θα ελέγξουν ορμονολογικά το παιδί, ενδοκρινολογικά, αν έχει κάποια πάθη, ας πούμε, τον ερμαφροδιτισμό, για να αποφασίσει πού θα ταυτιστεί το παιδί, σε ποιο φίλο, για να είναι συναισθηματικά ακέραιο και σωστό. Ναι. Και όχι σύμφωνα με την κοινωνία. Αλλά όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερα για το ίδιο το παιδί. Άρα, μετά τα 3 χρόνια, μέχρι την ηλικία, ας πούμε, των 6-7 ετών, οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά δει ο γονιός που νομίζει ότι το παιδί του μπορεί να έχει αυτή την δυσφορία στο φύλο του, μπορεί να βρεθεί σε ένα ειδικό του παιδιατρό του, αυτός θα τον παραπέμψει. Είναι όμως πολύ σπάνιο. Το πιο συνηθισμένο που είναι, και ίσως αντιδράει η κοινωνία μας, κυρία Μωραήτη, είναι η αγορίστικη ή κοριτσίστικη συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή, κάποια παιδιά, χωρίς να έχουν δυσφορία με το φίλο τους, να τους αρέσουν να είναι λίγο πιο θηλυπρεπή τα αγόρια ή πιο βία ή πιο επιθετικά τα κορίτσια. Ναι. Αυτό είναι πιο συχνό, είναι 5-6%. Και εδώ πέρα, με κατάλληλη καθοδήγηση, πάλι με ένα καλό παιδό ψυχολόγο, μπορεί να βρει την ταυτότητά του πιο ομαλά το παιδί. Άρα, σαν φαινόμενο ιατρικό, δεν είναι κάτι συχνό. Ναι. Και αυτά είναι τα πραγματικά, αυτά που μας λέει η επιστήμη μας και αυτά τα οποία πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να δει τι γίνεται. Όμως, κύριε Βελιώτη, επειδή μου μιλήσατε για πάρα πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή από τον 1 χρόνο έως τα 3, εκεί οι γονείς έχουμε την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί μας ή μόνο το αφήνουμε? Όταν έχουμε ορμονολογική διαταραχή που φαίνεται σε μη διαφοροποίηση των εξωτερικών γενετικών οργάνων, ναι, είναι τα ερμαφρόδιτα. Εκεί θα πρέπει όντως να επέμβει. Λίγο πιο ξεκάθαρο, νομίζω. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Το άλλο το κομμάτι, όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο γονιός μέχρι να καταλάβει. Γιατί η ταύτιση με το φύλο έρχεται, σας είπα, και κυρίως μετά τα 3. Οπότε, αν δει ο γονιός κάποιες συμπεριφορές, να μην αγχώνεται άμα το παιδί μου ότι έχει κάποιο θέμα. Γιατί παίζει με τις κούκλες ένα παιδί 2 χρονών και έχει ένα αγοράκι και έχει μια αδερφούλα που είναι, ναι, 4 χρονών. Είναι εντελώς φυσιολογικό. Ναι. Και σας είπα, τα νούμερα είναι πολύ μικρά. Mm-hmm. Το 1% των ανθρώπων, των παιδιών μας, είναι πολύ μικρό ποσοστό σε αυτό που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Τώρα για ποιους λόγους αργότερα αποφασίζει κάποιος να αλλάξει το φύλο του, κυρίως εδώ πέρα είναι το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον του καθενός. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Οπότε, γιατρέ, εσείς που ίσως να έχετε συναντήσει τέτοια περιστατικά ή και που τα γνωρίζετε επιστημονικά, όταν ακούτε ότι στην Βουλή έρχεται ένα τέτοιο θέμα όπου ένα άτομο θα μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία στην ταυτότητά του στην ηλικία των 15 ετών, πιστεύετε ότι ένα παιδί 15 ετών μπορεί να είναι όριμο ώστε να προχωρήσει μια τέτοια πράξη, σίγουρα βέβαια και με τους γονείς μαζί, ή αυτή δυστυχώς η ηλικία δεν θα έπρεπε... είναι όριμο ένα δεν παιδί. Είναι όριμα. Θα δεν έπρεπε είναι να όριμο είναι... ένα παιδί 15 χρονών να γνωρίζει αυτό το πράγμα. Σαφέστατα είναι επηρεασμένο από άλλες καταστάσεις. Mm. Τώρα αν αποδείξουν οι γονείς ότι όντως το παιδί τους έχει μπει σε αυτή την κατηγορία που είναι με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια της δυσφορίας του φύλου, αυτό έχει γίνει όχι τα 15, πρέπει να έχει γίνει πριν τα 7. Γιατί άμα πάει στα 15, χάθηκε το τρένο για το παιδί, γιατί θα έχουμε ένα παιδί που θα είναι μονίμως δυστυχισμένο, έναν άνθρωπο δυστυχισμένο. Έχετε δίκιο, γιατί και είναι ξέρουμε και τώρα η και κοινωνία. Την κατάληξη και τον ανθρώπο που κάνανε αλλαγή φύλου, που μετά τα 40 τους ζούσαν στην απομόνωση, στην κατάθλιψη, συνήθως ήταν ψυχιατρικοί ασθενείς ή πέθαναν από υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών. Ακριβώς γιατί δεν μπόρεσαν να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Οπότε άρα το θέμα δεν είναι πολιτικό όπως θέλουν να το κάνουν. Ναι. Μην κοιτάτε τώρα θα μου πείτε, η ιδιότητά μου είναι γιατρός και αυτή και με αυτή μιλάω. Όχι, αλλά το να θελήσει τώρα πολίτης. Κάποιος να φέρει στο κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο μόνο και μόνο για να σκανδαλίσει την κοινή γνώμη, γιατί ξέρει θα το σκανδαλίσει, είναι μια τακτική που δυστυχώς τη βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και που όχι ίσως να θέλουν να τραβήξουν τη ματιά μας και από άλλα κέραια ζητήματα και θέματα της εποχής. Και εκεί που στεναχωριέστε και πραγματικά σε στεναχωρεί, που μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση που θα ήθελε να ενδιαφερθεί για τον κόσμο χρησιμοποιεί μεθόδους πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά με έρισμα κάποιες επιστημονικές έτσι αλήθειες θέλουν να παραπλανήσουν τον κόσμο από τα προβλήματά τους. Έχουμε ένα το ερώτημα... θέμα το γνωρίζουμε, ήταν θέμα της ιατρικής κοινότητας. Ναι. Υπάρχουν ειδικοί να το αντιμετωπίσουν, δεν είναι θέμα δηλαδή νομοσχεδίου. Δύο ερωτήματα. Ένα τηλεθεατή και ένα δικό μου. Ποιες ειδικότητες πιστεύετε ότι αν αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να ασχοληθούν? Δηλαδή εσείς ως παιδίατρος, αν με είχατε εμένα και το παιδί μου είχε αυτό το θέμα, πού θα με παραπέμπατε, σε παιδοψυχολόγο, σε ψυχία? Σε παιδοενδοκρινολόγο και σε παιδοψυχολόγο. Α, μάλιστα, παιδοψυχολόγο. Λάξει, και μετά αυτοί θα με κατευθύνουν και παραπέρα. Και μπορεί να υπάρχει και θα υπήρχε και περαιτέρω εξέταση, ένας εργαστηριακός έλεγχος σίγουρα να αποκλείσεις μια ορμονική διαταραχή ή μια πιθανή υπερπλασία στον εγκέφαλο που βγάζει παραπάνω ορμόνη. Δεν είναι συνηθισμένες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν. Και μετά με μια ομάδα που θα υπάρχει παιδοψυχολόγος, θα υπάρχει παιδοδευτρολόγος, παιδίατρος, θα υπάρχει αναπτυξιολόγος, θα υπάρχει ειδικός παιδαγωγός, θα βάλει το παιδί αυτό σε έναν τρόπο ζωής που από μόνο του να είναι ευχαριστημένο. Έτσι. Άσχετα το τι θα πει η κοινωνία για αυτό. Αυτό, να είναι ευχαριστημένο το άτομο, ώστε να μην αντιμετωπίσει άλλου είδους προβλήματα. Ερώτημα τηλεθεατή. Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να κάνει αλλαγή φύλου, είτε είναι άντρας και θέλει να γίνει γυναίκα, είτε γυναίκα και θέλει να γίνει άντρας, υπάρχει η σωστή ηλικία? Δεν υπάρχει σωστή ηλικία με αυτή εδώ πέρα το πράγμα. Είναι σαν να μου πείτε ποια είναι η σωστή ηλικία ένα άτομο να ξεκινήσει να κάνει κάποιον ενώ το ξέρει ότι είναι... Δεν υπάρχει σωστή ηλικία. Κανένα δεν πρέπει να ξεκινήσει καθόλου. Είναι τελείως διαφορετικό εγώ να μπορέσω να βοηθήσω ένα άτομο που έχει σημαντική διαταραχή να το φέρω σε μια ισορροπία ψυχική και σωματική και είναι τελείως διαφορετικά εγώ πολιτισμικά από μόδα ή από οτιδήποτε άλλο έχω στο μυαλό μου να επιλέξω ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Βέβαια, ο καθένας είναι έρμιος των αποφάσεών. Βέβαια είναι και η οικογένεια που θα βοηθήσει. Μπράβο, σωστά. Σωστά μου το θέτετε. Αλλά τώρα είναι η οικογένεια. Τώρα, αν πιστεύει ότι η Βουλή θα λύσει τα προβλήματα της Ελλάδας με αυτό το πράγμα. Είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Και προερχόμενος από το ΕΣΥ και το γνωρίζουν όλοι, θα προσπαθήσω να δω να φτιάξει ένα καλό ΕΣΥ τώρα. Να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει να εξετάζεται σωστά στο νοσοκομείο, να το εμπιστεύεται και να καμαρώνει για αυτό το πράγμα. Παρά οτιδήποτε άλλο. Νομίζω είστε η σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Είστε κατατοπιστικότατος και πάντα υπάρχει η ιατρική κοινότητα που μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο όταν μου το είπατε ως δυσφορία στο φύλο. Δυσφορία στο φύλο. Ναι. Και όταν οι γονείς δει οτιδήποτε πράγμα, να μην αγωνιά για το παιδί του, γιατί παίρνει αυτή τη διάσταση στην κοινωνική και ότι θα είναι πρόβλημα στην κοινωνία, αλλά να ανεπιστευθεί στον ειδικό, ώστε το ίδιο του το παιδί να βοηθήσει. Δυστυχώς, γιατρέ, το ξέρετε και εσείς όμως έχουμε τέτοια πράγματα και έχουμε βοηθήσει
Πολλούς γονείς και πολλά παιδιά. Η κοινωνία είναι ιδιαίτερα σκληρή όταν μάλιστα το πρόβλημα δεν είναι δικό της, οπότε καταλαβαίνονται ότι πια ανοίγονται πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε και εμείς ως πολίτες. Σας ευχαριστώ πάντως για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Κύριε, σας ευχαριστώ. Επομένως, πρώτα στον παιδίατρό μας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζεται από πολύ μικρή ηλικία και από εκεί και πέρα με πολύ ψυχραιμία και όχι ιδιαίτερη κριτική που τα τελευταία χρόνια νομίζω πια ότι το έχουμε ξεχυλώσει πάρα πολύ. Τώρα, πριν μιλήσουμε με τον ψυχίατρό μας, τον κύριο Σωτηρίου, θα πάμε στην κυρία Μαρίνα Γαλανού. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη της συγκεκριμένης κοινότητας, διότι ζουν δίπλα μας. Νομίζω ότι η συμπεριφορά μας απέναντί μας δεν είναι όριμη. Βέβαια θα μας τα πει η ίδια. Κυρία Γαλανού, καλώς σας μεσημέρι από ΣΕΡΕΣ. Τι κάνετε? Κυρία Γαλανού, με ακούτε? Αχ, έπεσε η γραμμή. Μ' ακούτε. Νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή μας. Λοιπόν, κυρία Γαλανού, έχουμε μέρες τώρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Σας έχουμε δει κι εσείς να βρίσκεστε στο κοινοβούλιο και να αναφέρετε την άποψή σας ή και να αποχωρείτε. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας. Για το νομοσχέδιο. Ναι. Κοιτάξτε, κάθε νομοθετική παρέμβαση που έχετε να διορθώσει ή να περιορίσει πάγιες παραβιάσεις των εκδοτών δικαιωμάτων που υφίσταται μια κοινωνική ομάδα, δεν μπορεί παρά να έχει την υποστήριξη όλων των δημοκρατικών πολιτών. Ωραία. Και αυτό το νομοσχέδιο βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Και θα περιμέναμε να υπάρχει η καθολική αποδοχή του. Γιατί δεν υπάρχει κατά την άποψή σας? Μετρούν ψεφουλάκια? Πιστεύουν ότι... Έχει γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και τέτοιο παιχνίδι. Και λυπόμαστε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ας πούμε και σήμερα. Ναι. Και θα ήθελα έτσι να τοποθετηθώ. Βεβαίως. Σε αυτό το... με τη Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγο δηλαδή είδαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο που είχαμε κάνει και συνάντηση. Και ενώ είχαν δηλώσει ότι θα το υποστηρίξουν, ναι, θα το ψηφίσουν. Mm-hmm. Κάναμε συνάντηση, ναι, καταθέσαμε όλα τα επιχειρήματα, τα είδαν ότι είναι πάρα πολύ σωστά. Ξαφνικά τον είδαμε σήμερα, εν διάφορη περιπτώσει, στην πραγματικότητα να παίρνει τη θέση της Επιτροπής της Βιοειθικής της Εκκλησίας. Mm-hmm. Δηλαδή με ψυχιατρικές προϋποθέσεις κτλ. Η απορία μας είναι, γιατί δεν ζήτησαν, όχι με εμάς, αλλά να συναντηθούν με τη συγκεκριμένη επιτροπή ή ακόμη πιο απλά με τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι. Αυτό, δηλαδή, είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Κυρία Γαλανού, εξηγήστε μου λίγο. Εσείς εμένετε στην ηλικία των 15 ετών για να γίνει η αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Έχουμε πάρει εξηγήσει το τι συζητιέται στη Βουλή, είναι αλήθεια, γιατί έχουμε μισή ενημέρωση. Ή αυτό θα μπορούσε να γίνει και σε μεγαλύτερη ηλικία, ας πούμε, να ψηφιστεί, να γίνεται στην ηλικία των 18-19. Ναι. Η άποψή σας ποια είναι, ότι είναι εγώ σωστό? Εγώ θα σας πω αυτό που έχει ψηφίσει και η χώρα μας, ναι, την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, την 2048 του 2015, mm-hmm, που λέει ότι να καταργήσουν την στήρωση και άλλες υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, όπως και την διάγνωση ψυχικής υγείας ως αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις και την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου στην διαδικασία για την μεταβολή του ονόματος και του καταχωρισμένου φύλου. Εγώ αυτό έχω να σας πω, ότι αυτό το έχει ψηφίσει και η χώρα μας. Επομένως, αφού το έχουμε ψηφίσει στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα, γιατί κρατάμε μια άλλη στάση? Και τώρα, εντάξει, θα μπορούσαμε να εκφραστούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, στην Ευρώπη η ελληνική κοινωνία δεν το ήξερε, το ψηφίζαμε ως χώρα. Πρέπει να το εξηγήσει η ίδια η πολιτική, δηλαδή, και μιλώ για τα κόμματα. Ναι. Έτσι. Από όλα τα κόμματα ναι, συμμετείχαν στην Ολομέλεια εκείνη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Mm-hmm. Εσείς που μιλήσατε μαζί τους, σας δώσαν κάποιες εξηγήσεις? Γιατί τους το είπατε, στην Ευρώπη το ψηφίσαμε, εδώ τι γίνεται? Όταν κάναμε την συνάντηση, είπαν ότι θεωρούν πάρα πολύ δίκαιο το ναι, αίτημά μας. Έγινε μια πολύ διεξοδική έτσι συζήτηση πάνω στα θέματα ναι, της κοινότητάς μας. Κάτι είναι και αυτό. Και είπαν ότι ναι, ότι θα το ψηφίσουν. Κάποια άρθρα ίσως, από ό,τι μας είπαν, δεν συμφωνούμε και εκεί θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Και τους είπαμε, ελπίζουμε να γίνει προς το βέλτιστο, δηλαδή να καλυτερεύσουν.
με αυτή την έννοια. Κούνησαν το κεφάλι τους και εμείς, και τελείωσε βέβαια εκεί. Δηλαδή αυτό που πήραμε, αυτό που εισπράξαμε ήταν ότι θα, τουλάχιστον επί της αρχής, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αλλά τώρα βλέπετε διαφορετικές συμπεριφορές. Ναι, ωστόσο σήμερα είδαμε ότι... Τώρα, εσείς το απόγευμα έχετε μια συγκεκριμένη, να το πω κινητοποίηση, να το πω διαμαρτυρία, να το πω παρουσία, ώστε να πετύχετε τι? Απλά θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να βελτιωθεί. Έτσι, ας πούμε, έχουν βάλει για την αγαμία. Κάτι, ας πούμε, που με τον 344 του 76 κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Άλλωστε δεν είναι και στο πνεύμα, δηλαδή, της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης την 2048. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή, αυτό. Ενώ γίνεται, έχουν γίνει βήματα μπροστά με την έννοια, δηλαδή, το ότι φεύγουν οι ιατρικές διαδικασίες, ναι. Όμως έχει μία σειρά από άλλα πράγματα. Ας πούμε, όπως η μία αλλαγή του πιστοποιητικού του παιδιού, του τρανς ανθρώπου. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, κοιτάξτε, είναι θετικά βέβαια, έτσι είναι... Ό,τι και γίνεται είναι θετικό, γίνεται ένα βήμα μπροστά. Απλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο και δεν ξέρω αν έχουμε την οριμότητα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα με σοβαρότητα. Καθώς, κυρία Γαλανού, μιας που είμαστε σε... Η οριμότητα, ξέρετε, δεν είναι ούτε πορτοκάλι ούτε μήλο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έτσι. Θέλει εκπαίδευση λοιπόν, και παιδεία. Να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Που στην καθημερινότητά τους υπάρχει τέτοια ακραία κακοποίηση, δηλαδή, που πραγματικά απορώ με την υποκρισία που ακούμε και που βιώνουμε και βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά ωστόσο σήμερα να ξέρετε ότι είναι μια ιστορική στιγμή. Ναι. Τουλάχιστον για την κοινότητά μας που ήταν ένα πάγιο αίτημα. Να είναι δηλαδή δυνατή η μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου ώστε να απεικονίζει την πραγματική ταυτότητα των τρανς ανθρώπων χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις ή διαγνώσεις. Ναι. Βρίσκεται δηλαδή στον σωστό δρόμο. Είναι ένα θετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, η ηλικία των 15 ή των 19 δεν αποτελεί το μήλο της έρηδας για σας, αν κατάλαβα καλά. Όχι, όχι. Όχι. Και εσείς απλά θέλετε την αλλαγή στα έγγραφα. Ακριβώς, δεν μιλάμε για ιατρικές. Έτσι. Υπάρχουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ έχει μιλάμε απόλυτο δίκιο. Για το νομικό στάτους μας. Ναι, 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 ναι. Για την νομική ναι. κατάσταση. Mm-hmm. Οι επεμβάσεις, όπως ξέρετε, η ιατρική έχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθεί. Και πολύ καλά κάνει και το ακολουθεί. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι κάτι είναι άλλο πράγμα. Δεν μιλάμε εδώ για επεμβάσεις. Διότι, ξέρετε, και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και τα κανάλια αλλαγή φύλου παραπέμπει σε χειρουργικές επεμβάσεις ναι. η αλλαγή φύλου. Γι' αυτό σας είπα... Ακριβώς, δεν είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι έχουμε μισή ενημέρωση. Όταν μιλάμε για αλλαγή φύλου, εννοούμε στα χαρτιά. Με όλο έτσι... το σεβασμό, θα σας πω, είναι γιατί κανένας από τους δημοσιογράφους δεν διάβασε με προσοχή ή και καθόλου μπορώ να πω το σχέδιο νόμου που κατέβασε η κυβέρνηση από τον Μάιο, από τις 10 Μαΐου μάλιστα, του 2017. Κανένας μα κανένας. Για να δούμε λοιπόν. Ο δημοσιογράφος δεν έσκυψε να πιάσει και να διαβάσει αυτό το οποίο είναι 4 σελίδες. Και είναι 7 άρθρα. Έτσι. Δεν και το οποίο μπορεί να βρει κανείς πολύ άνετα στο διαδίκτυο. Στο site της Βουλής. Ναι. Site της Βουλής. Έτσι. Αυτό μας έκανε και εμάς εντύπωση, διότι οι δημοσιογράφοι όχι ότι είχαν την διάθεση και την πρόθεση από τη στιγμή που επικοινωνούσαν μαζί μας να μας κακοποιήσουν, αλλά χρησιμοποιούσαν μια πολύ παροχημένη ορολογία. Λοιπόν, δυστυχώς είμαι αναγκασμένη να συμφωνήσω μαζί σας. Είμαστε αδιάβαστοι. Έχετε δίκιο. Όχι, με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Απλά το επισημαίνω για τους συναδέλφους σας. Και βεβαίως εμείς σεβόμαστε, έτσι, διότι προσφέρεται στην ενημέρωση. Αλλά θέλουμε μια... να διαβάζουμε το τι ακριβώς συζητάμε. Μια υπεύθυνη ενημέρωση. Και η υπεύθυνη ενημέρωση σημαίνει γνώση. Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου ένα μέσο το οποίο σε βοηθάει στην ενημέρωση και αυτό όμως είναι σε μια λάθος κατεύθυνση όχι στην πραγματική, εκεί υπάρχει όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πάντα πρόβλημα. Θα υπάρχει έλλειπη
Καλό κουράγιο και εύχομαι καλά. Πραγματικά να ανοίξει κάπως το ζήτημα και να μπορούμε να δεχόμαστε και πράγματα τα οποία ίσως τα πολύ παλαιότερα χρόνια να μην τα σκεφτόμασταν ή να μην τα γνωρίζαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι. Πάμε και στον κύριο Σωτηρίου, ο οποίος είναι ψυχίατρος. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή του. Κύριε Σωτηρίου, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω βέβαια τι κουβεντιάζατε προηγουμένως, αν θέλετε. Είχαμε αν ήταν σχετικό το θέμα. Ναι, ήταν σχετικό το θέμα. Απλά ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό που συζητιέται στη Βουλή είναι η αλλαγή φύλου στα χαρτιά. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που συζητιέται με αλλαγή φύλου ιατρικά. Είναι κάτι άλλο και δυστυχώς δεν έχουμε διαβάσει και αυτό που συζητάνε στην Βουλή, ώστε να μην μπερδευόμαστε και να μην δημιουργούμε σύγχυση. Τώρα. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό νομίζω η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία εξέδωσε μία ανακοίνωση και την απίθυνε βέβαια και προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ναι. Επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο αυτό που συζητιέται και κοντεύει να χωρίσει τη χώρα σε αφήστε, ναι. αντιμαχόμενες, ας το πούμε, παρατάξεις, ως συνήθως βέβαια, mm-hmm. είναι απλά και μόνο ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί να διαχειριστεί το θέμα νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Δεν είναι ένα, θα έλεγα, ολοκληρωμένο νομοσχέδιο το οποίο εμπλέκεται απόλυτα η ιατρική ειδικότητα και συγκεκριμένα η ψυχιατρική. Ναι. Απλώς επισημαίνει σε αυτή την ανακοίνωση ότι ναι μεν το νομοσχέδιο μπορεί να βρει στη σωστή κατεύθυνση ειδικά όσον αφορά τους ενήλικες ναι. και ψυχικά υγιείς, mm-hmm. αλλά επισημαίνεται ότι η ιατρική και η ψυχιατρική δεν μπορεί να δώσει την απάντηση, την απόλυτη και την εφαρμογή ενός νομοσχεδίου, ιδίως σε πολύ λεπτά θέματα που αφορούν κυρίως την κοινωνία και την νομική επιστήμη. Έχετε δίκιο. Στο θέμα του νομοσχεδίου επισημαίνεται η δυσκολία εφαρμογής του σε ένα ανήλικο παιδί, έστω και αν γίνεται αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας. Το θέμα είναι όμως ότι όταν ένας 15χρονος ή 15χρονη τα βλέπει τα πράγματα λίγο αλλιώς, δεν έχει ολοκληρωθεί ψυχοκοινωνικά, μπορεί σωματικά να έχει ολοκληρωθεί περίπου, έτσι, αλλά ψυχοκοινωνικά δεν είναι ο ίδιος, δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε μπορεί μετά από κάποια χρόνια, για διάφορους άλλους λόγους επιδράσεις, να αλλάξει γνώμες. Βέβαια υπάρχει μια δυνατότητα αφορά τουλάχιστον να αλλάξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πολλά περισσότερα προβλήματα από ό,τι προσπαθεί να λύσει. Και τότε μπορεί να δημιουργούνται και τραγικές καταστάσεις. Έχετε δίκιο. Σε δευτερογενή. Mm-hmm. Από πλευράς τουλάχιστον της ιατρικής και ψυχιατρικής θα έπρεπε ίσως η νομοπαρασκευαστική επιτροπή να είχε εξαντλήσει πολύ περισσότερο το θέμα της συνεργασίας και με την ιατρική κοινότητα. Δεν το γιατί πολλά πράγματα θα προκύψουν μετά την εφαρμογή. Το όριο 15 για σας είναι χαμηλό. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι στα 18-20. Δεν είναι για μένα, είναι νομίζω για όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι κάπως το μέσο προς την πάνω πλευρά, ας το πούμε, της εφηβείας. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ρευστά όλα τα θέματα και όχι μόνο τα θέματα ταυτότητας φύλου, όλα τα συναισθηματικά, τα ας το πούμε κριτικά κτλ. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο η έφηβη. Γιατρέ, είναι κάτι τελευταίο. Το θέμα είναι ότι επίσης θα πρέπει κάπως να βοηθηθούν και οι άνθρωποι που μπορεί για λόγους διαταραχών σκέψης να νομίζουν ότι έχουν την ανάγκη να είναι το ένα φύλο ή το άλλο φύλο,
κάτι το οποίο μπορεί μετά από μια θεραπεία να έχει αλλάξει. Και εδώ επίσης ένα άλλο σημείο που έχει επισημανθεί είναι ότι οι δικαστικές αρχές με αποφάσεις νομικές καθαρά μπορούν να αποφασίζουν, αλλά αυτές οι αποφάσεις είναι δύσκολο να ληφθούν και από τους ίδιους τους δικαστικούς, γιατί χρειάζονται και αυτοί μια περαιτέρω εκπαίδευση και αύξηση της ικανότητας να διαχειρίζονται αποφάσεις που έχουν σχέση με τη σεξουαλικότητα σε όλες βέβαια τις μορφές της. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση και να επιτραπεί η αλλαγή φύλου στα χαρτιά, θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την άποψή σας και από ιατρικές γνωματεύσεις, από ειδικότητες που κρίνονται έτσι απαραίτητες, ή δηλώνω εγώ και πάω φάση, και αλλάζω και τελειώνω? Σε πρώτη φάση, όπως το λέει και η ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, δεν θέλω για να υπάρχει πλήρης ιατρικοποίηση του θέματος. Ναι. Αλλά για να μην υπάρξει ιατρικοποίηση του θέματος, θα πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, και ο νομικός κόσμος, είτε είναι στο επίπεδο, ας πούμε, του δικηγόρου ή στο επίπεδο του δικαστού, επειδή θα διαχειρίζονται αυτοί κυρίως τα χαρτιά, ας το πούμε, ναι, αυτό το ευαίσθητο θέμα, χρειάζεται πολύ περισσότερη εξειδίκευση των συντελεστών που θα οδηγήσουν έναν δικαστή να την Α ή τη Β απόφαση και μια εκπαίδευση. Δηλαδή το θέμα δεν είναι απλώς να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, το θέμα είναι να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επιβιώσει και δεν θα δημιουργήσει έτσι περαιτέρω προβλήματα, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ βέβαια, πάρα πολύ. Βέβαια, νομίζω, αυτό δείχνει μια, θα έλεγα έτσι, σχετική απροχειρότητα να εφαρμοστεί κάτι, το οποίο μπορεί να ισχύει σε άλλες χώρες. Και βέβαια και εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον όμως δουν κάποιες, να το πω έτσι, προϋποθέσεις, ώστε να μην γίνονται λάθη ή ότι να μην δημιουργηθούν μετά αλυσιδωτές δευτερογενείς αντιδράσεις. Εκεί είναι ο προβληματισμός. Σας δηλαδή, ευχαριστώ, γιατρέ μου. Ο ιατρικός κόσμος το βλέπει με προβληματισμό. Δεν ναι, γιατί βλέπετε και στο μέλλον τι μπορεί να προκύψει. Βλέπετε και στο μέλλον τι μπορεί να προκύψει. Με προβληματισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει άρνηση, αντίθεση ή οτιδήποτε, ας το πω, συμβαδίζει με τη σύγχρονη κοινωνία. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο Δημήτρης Κώτας, που έχει να μας μεταφέρει πραγματικά ένα θέμα που προκαλεί έκπληξη, καθώς είχαμε ένα τραγικό συμβάν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο οι λεπτομέρειες από τον συνάδελφο Δημήτρη Κώτα.